Με σύμμαχο το καλοκαιρό, το ενδιαφέρον για καλοκαιρινές διακοπές έχει αυξηθεί και πολλοί ήδη οργανώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με τον κύριο Αλέξανδρο Φραγκούδη, λόγω αστάθειας του καιρού υπήρξε μια δυσκολία στις κρατήσεις, αλλά πλέον ο κόσμος άρχισε να οργανώνεται. Υπάρχουν διάφορα πακέτα, είτε οικονομικά είτε ακριβά, ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός, τόνισε. Συγκριτικά, η κίνηση είναι πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς όμως να φτάσει στην κίνηση του 2019, ολοκλήρωσε. Τώρα που έφτιαξε ο καιρός, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μέχρι τώρα είχαμε αυτή τη δυσκολία με την αστάθεια του καιρού και ήταν λίγο πιο συγκρατημένες οι κρατήσεις. Τώρα πλέον άρχισε ο κόσμος να οργανώνεται. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά φέτος με την αύξηση του τουρισμού από το εξωτερικό. Υπάρχουν περιορισμένες διαθεσιμότητες στα νησιά μας που επιλέγουν οι πελάτες, αλλά με λίγη προσπάθεια πάντα κάτι βρίσκουμε για τους πελάτες. Ποια νησιά προτιμούν κυρίως? Κλασικά Σκιάθο, Πάρο, Σαντορίνη. Η Μύκονος φέτος, είπαμε, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση λόγω της ακρίβειας που έχουν εκεί τα πάντα. Φέτος βλέπω δεν την προτιμούν πολύ, αλλά έχουμε ζητήσεις για τα υπόλοιπα νησιά. Υπάρχουν διάφορα πακέτα προσφορών, τα προτιμά ο κόσμος? Έχει διάφορα πακέτα, μπορούν να ικανοποιήσουν τον κάθε ταξιδιώτη. Υπάρχουν τα οικονομικά πακέτα, υπάρχουν και πιο ακριβές επιλογές ανάλογα με τις επιθυμίες που έχει ο κάθε πελάτης. Γιατί δεν θέλουν όλοι να πάνε απλά διακοπές, κάποιοι θέλουν να πάνε και να έχουν και τις ανέσεις που επιθυμούν να έχουν και οι οποίες πληρώνονται λίγο παραπάνω. Προηγούμενες χρονιές και λόγω COVID που ήταν πιο πεσμένη η κίνηση, φέτος είναι πολύ καλύτερα. Φυσικά δεν φτάσαμε τα νούμερα του 2019 προ-COVID, αλλά είναι πολύ καλά προς το παρόν. Ο κόσμος δηλαδή πηγαίνει. Πηγαίνουν, δόξα τω Θεώ.